Μπορεί στη χώρα τους να υπάρχει μια από τις πιο φημισμένες παραλίες του κόσμου, η περίφημη Κόπα Καμπάνα. Αλλά οι ξενοδόχοι και τουριστικοί φορείς Χαλκιδικής προσπαθούν να τους πείσουν ότι οι ακτές της γενέτειρας του Αριστοτέλη με τα καταγάλανα νερά και τις χρυσαφένιες αμμουδιές έχουν θέλκυτρα ικανά να πείσουν ακόμη και τους Βραζιλιάνους να προτιμήσουν τη Χαλκιδική για τις διακοπές τους. Η επιχείρηση προσέλκυση Βραζιλιάνων τουριστών στη Χαλκιδική ξεκινά το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου με το πρώτο ταξίδι εξοικείωσης τουριστικών πρακτών στη Βραζιλία που διοργανώνει ο Οργανισμός Τουρισμού της περιοχής σε συνεργασία με γνωστή αεροπορική εταιρεία. Ο διεπηρετικός τουρισμός χρειάζεται κάτι παραπάνω από φτερά. Θεωρητικά σε λίγα χρόνια η Θεσσαλονίκη και μαζί της η Ομορυνομή, όπως η Χαλκιδική και η Πιερία, θα υποδέχονται πλέον διεπηρετικό τουρισμό δια αέρος χάρη στα υποεξέλιξη έργα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πρακτικά όμως για να πιστούν να διαλέξουν την περιοχή τουρίστες από την άλλη άκρη του κόσμου δεν χρειάζονται μόνο αεροπορικές πτήσεις, αλλά και πολύ περισσότερα με βασικό άξονα την ανάπτυξη συνεργειών και κοινών τουριστικών πακέτων. Στα τέλη του 2015 και στα αρχές του 2016 ολοκληρώνει το διάδρομο προς απογειώσεων στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης που θα μπορεί να υποδεχθεί μάλιστα υπερατλαντικές πτήσεις. Πρέπει όμως να καταλάβουμε και κάτι, πως ό,τι έχει σχέση με υπερατλαντικές πτήσεις, το μεγάλο στοίχημα για τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και τους όμορους νομούς είναι η ανάπτυξη συνεργειών και κοινών πακέτων.